διακοπή του συστήματος της εναλλαγής των δύο κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Οδεύουμε σε μια μεταβατική φάση όπου θα επιχειρηθεί η δημιουργία ενός νέου πολιτικού σκηνικού με νέα σχήματα, με νέα πρόσωπα, κεντροδεξιάς κατεύθυνσης ή με επίκεντρο μια νέα σοσιαλδημοκρατία με πυρήνα το ΣΥΡΙΖΑ, για να προληφθεί ο ανερχόμενος λαϊκός ριζοσπαστισμός που θα οδηγήσει τα πράγματα προς μια πραγματική ανατροπή προς όφελος του λαού. Θα επιχειρηθεί να σχηματιστεί μια κυβέρνηση είτε από αυτές τις εκλογές είτε από τις επόμενες, είτε οικουμενική, είτε εθνικής ενότητας, είτε συνεργασίας, με στόχο ακριβώς να προλάβουν για να μην δημιουργηθεί ένα πλειοψηφικό ρεύμα αλλαγής. Καλούμε τα μέλη του κόμματος, τα μέλη της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, τους φίλους, τους οπαδούς, τους ψηφοφόρους, τους συνεργαζόμενους, όλοι μαζί που είμαστε πρωτοπόροι αγωνιστές και στο κίνημα και στην εκλογική μάχη, να βρεθούμε στις επόμενες μέρες στην πρώτη γραμμή των αγώνων, γιατί επήγουν, τρέχουν σοβαρά ζητήματα όπως είναι οι συλλογικές συμβάσεις, η προστασία των ανέργων, η χρεοκοπία των ασφαλιστικών ταμείων, τα νέα μέτρα που έρχονται, ύψους 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ έως 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ που πρέπει να αφαιρεθούν από τις τσέπες του λαού. Και δεν μπορούμε να χάσουμε χρόνο. Ο λαός δεν πρέπει να χάσει χρόνο. Καλούμε ιδιαίτερα τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, αυτούς που ανήκουν στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, να πρωτοστατήσουν και αυτοί μαζί μας και με άλλους αγωνιστές στους αγώνες, στους τόπους δουλειάς, στους χώρους της μάθησης, στις λαϊκές γειτονιές. Είναι αυτοί που πρέπει να δώσουν μια νέα ορμή και μαζικότητα στον αγώνα. Καλούμε το λαό να μην παραπλανηθεί από τη μεταμφίεση του πολιτικού συστήματος που θα επιχειρηθεί τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες. Το εκλογικό μας αποτέλεσμα, παρά το γεγονός ότι διασκορπίστηκαν ψήφοι δεξιά και αριστερά, δείχνει και μια θετική τάση. Αντικειμενικά, ότι οριμάζουν ή θα οριμάσουν στην πορεία ανατροπές στη λαϊκή συνείδηση, θα οριμάσει το κίνημα της πραγματικής ανατροπής και αυτό το κίνημα δεν θα απέχει, δεν θα βρίσκεται μακριά, πολύ περισσότερο σε αντίθεση με την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ για τα άμεσα προβλήματα για την εργατική λαϊκή εξουσία. Θεωρούμε σημαντικό και θετικό, μεγάλη παρακαταθήκη για το επόμενο διάστημα, το γεγονός ότι μόνοι μας απέναντι σε ένα σύνολο φιλοευρωπαϊκών, φιλοενωσιακών δυνάμεων, ανεξάρτητα τη θέση που πήρε για το μνημόνιο, δώσαμε την μάχη της προβολής της δικής μας εναλλακτικής πολιτικής πρότασης που πατάει και ικανοποιεί τα λαϊκά συμφέροντα. Θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη για το λαό και βεβαίως θα προσδώσει μια νέα δυναμική στους λαϊκούς αγώνες. Αισθανόμαστε ότι η ευθύνη μας και ο ρόλος μας απέναντι στο λαό και τα προβλήματά του μεγαλώνει και πιστεύουμε, είμαστε βέβαιοι, ότι θα συνεχίσουμε να παραμείνουμε η αναντικατάστατη δύναμη για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων. Όσο αφορά το εκλογικό αποτέλεσμα του ΚΚΕ, βεβαίως, ολοκληρωμένη εκτίμηση πρέπει να δώσει η Κεντρική Επιτροπή με το σύνολο των αποτελεσμάτων και με τη μελέτη των τάσεων του εκλογικού σώματος και κατά περιοχή, έτσι που να είναι πιο ολοκληρωμένα αποτελέσματα. Μπορούμε όμως αυτή τη στιγμή να πούμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πέρασε κυριολεκτικά μέσα από στην πληγάδα της πέτρες. Από τη μια μεριά ήταν η οργή, η διαμαρτυρία, η αγανάκτηση απολύτως δικαιολογημένα, όμως η τυφλή κυρίως αγανάκτηση και απ' την άλλη η χήμερα των αυταπατών. Όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει μία μικρή άνοδο, σαφώς και θα θέλαμε μεγαλύτερη άνοδο, ωστόσο πρέπει να πω ότι η Κεντρική Επιτροπή, όλο το κόμμα, δεν είχαμε αυταπάτες, ότι είναι δυνατόν οι ψήφοι και το εκλογικό ποσοστό του ΚΚΕ να φτάσουν σε ύψη, γιατί η εκλογική απόδοση του ΚΚΕ είναι συνάρτηση πριν απ' όλα
της διαμόρφωσης ενός όχι απλώς μαχητικού λαϊκού κινήματος, αλλά ενός ισχυρού πλειοψηφικού ρεύματος, χειραφετημένου από τα γνωστά διλήμματα, αλλά και τις αναγεννημένες αυταπάτες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει γνωστοποιήσει έγκαιρα προεκλογικά, και δεν δίστασε να το κάνει βεβαίως αυτό, τη θέση του για το ποια στάση θα κρατήσει απέναντι σε όποια κυβέρνηση προκύψει μετά τις εκλογές. Είτε κυβέρνηση κεντροδεξιά, είτε κυβέρνηση κεντροαριστερά, είτε αριστερά όπως πλασαρίστηκε, είτε εθνικής ενότητας και οικουμενικής όπως ακούμε αυτή τη στιγμή να γίνεται συζήτηση. Ξεκαθαρίζουμε. Βεβαίως είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να μας απευθύνει πρόταση συνεργασίας ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τις βαθιές διαφορές μας. Θέλουμε όμως για άλλη μια φορά να απαντήσουμε στην πρόταση που επανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ μετεκλογικά για μια κυβέρνηση της αριστεράς, και θα απαντήσουμε καθαρά χωρίς να επικαλεστούμε αυτό που όλοι βλέπουν, ότι δεν φτάνουν οι αριθμοί και οι έδρες. Πιθανόν ο ΣΥΡΙΖΑ να πιστεύει ότι φτάνουν, θα φτάσουν και οι αριθμοί από τη στιγμή που θα προσπαθήσει να συγκεντρώσει στήριξη και να γρέψει ψήφους από βουλευτές όλων των άλλων κομμάτων. Ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας. Παραμένουμε στο όχι στη συνεργασία, γιατί εμείς στο κάτω-κάτω δεν διαμορφώσαμε το όχι ούτε με βάση υψηλές ούτε χαμηλές προσδοκίες στην κάλπη. Ακούσαμε ότι θα ζητήσει συνάντηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επιθυμούν να γίνουν ιδιωτικές συζητήσεις όπου θα γνωστοποιηθεί ποιο θα είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα συνεργασίας. Λογικά, όποιος έκανε πρόταση κυβερνητικής συνεργασίας έπρεπε προεκλογικά να μιλήσει αναλυτικά τον Ιούνιο εκείνο, τον Ιούλιο τ' άλλο, τέλος του χρόνου εκείνο, σε συγκεκριμένα ζητήματα και όχι με γενικά συνθήματα και γενικές καταγγελίες του μνημονίου. Αλλά αν θέλετε και τώρα θα έπρεπε να ήταν έτοιμος. Τι ακριβώς θέλει? Ακούσαμε μόνο κάτι για κάτι επιδόματα που μπορούν να εξασφαλιστούν ή κάτι τέτοια. Όμως μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε σύνθεση κι αν είναι, έχει να αντιμετωπίσει εφ' όλες τις ύλες προβλήματα. Πρώτα-πρώτα, όχι την καταγγελία του μνημονίου απλά, αλλά την επιστροφή στο λαό των κατακτήσεων που πάρθηκαν πριν το μνημόνιο, γιατί οι περισσότερες κατακτήσεις πάρθηκαν πριν και βέβαια πληθώρα άλλων μετά το μνημόνιο. Μια κυβέρνηση έχει να διαχειριστεί τα πάντα. Και όχι παραδείγματος χάρη μόνο το επίδομα ανεργίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, έχει να χειριστεί θέματα. Οικονομίες. Έχει να χειριστεί τη στάση των επιχειρηματικών ομίλων απέναντι στους εργαζόμενους. Τη λίστα των ιδιωτικοποιήσεων που έχει υιοθετηθεί από τα προηγούμενα χρόνια. Έχει να διαχειριστεί προβλήματα εξωτερικής, ας το πούμε, πολιτικής, όπως παραδείγματος χάρη τις συνολικές δεσμεύσεις που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΝΑΤΟ, από την στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που σκίζει σελίδες, κόβει την πολιτική και προβάλλει μόνο το πακέτο της επόμενης μέρας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, για να συμφωνήσει σε μια τέτοια κυβέρνηση, δεν πρέπει να κάνει απλώς μια μικρή υποχώρηση, μια μικρή στροφή. Πρέπει να κάνει μια ριζική στροφή, να κάνει μια ολόκληρη τούμπα. Και το κυριότερο, να κάνει απαράδεκτους συμβιβασμούς που έχουν σχέση με τα λαϊκά συμφέροντα. Ενδεχομένως ο λαός δεν ενδιαφέρεται για την ιδεολογική καθαρότητα του ενός ή του